Καλώς ήρθατε στην εκπομπή 24 ώρες Ευρώπη, άλλη μια φορά από εδώ, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Σήμερα το τραπέζι της εκπομπής είναι γεμάτο. Έχουμε μια πολύ πολύ ωραία ομάδα και από κυρίες και από κυρίους. Λοιπόν, θα σπάσω το πρωτόκολλο, θα ξεκινήσω από τις κυρίες και μετά οι κύριοι. Έχουμε μαζί μας την αγαπημένη μας την κυρία Εύα Καϊλή. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ και πάλι. Ευρωβουλευτής με το κίνημα αλλαγής που ανήκει στην ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Με την Ελιά και με την Ελιά, ναι. Έχει αλλάξει πολλά ονόματα αυτό το κόμμα, έτσι κι αλλιώς. Πάμε τώρα στην άλλη αγαπημένη κυρία της παρέας, την κυρία Σοφία Σακοράφα. Ευχαριστώ. Ανεξάρτητη Ευρωβουλευτής, ανήκεται στην Ευρωομάδα της Αριστεράς, τη λεγόμενη GUE. Πολύ σωστά. Πάμε τώρα και στους κυρίους. Θα ξεκινήσω από τον πρόεδρο κόμματος. Ελλάδα ο άλλος δρόμος. Τον κύριο Νότι Μαριά, ο οποίος ανήκει στην ομάδα των συντηρητικών. Και μεταρρυθμιστών. Και πάμε τώρα στον κύριο Κώστα Χρυσόγωνο, ο οποίος είναι και συνταγματολόγος και ευρωβουλευτής, ανεξάρτητος ευρωβουλευτής. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Κύριε Χρυσόγωνε, καλώς ήρθατε. Και ανήκει στην GUE. Ανήκει στην GUE, ναι. Άρα έχουμε δύο GUE. Τελικά, πού ανήκουμε. Όλοι ξεκινήσαμε κάποτε από το ίδιο σημείο. Εμείς τουλάχιστον οι τρεις είμαστε ανεξάρτητοι. Τώρα αναμένουμε. Πράγματι, κοινό χαρακτηριστικό των τεσσάρων στο τραπέζι αυτό είναι ότι κάποια στιγμή είχαν κοινή αφετηρία, όντως. Είχατε κοινή αφετηρία. Δράτουμε της ευκαιρίας, επειδή είχαμε μία συζήτηση πριν ξεκινήσουμε εδώ το γύρισμα, μία πολύ συζήτηση πολύ ενδιαφέρουσα, δεν μπορούσαμε να τη βγάλουμε στον αέρα, θα τα πούμε όμως εδώ. Θέλω να μου πείτε τις προθέσεις σας, αν θα ξαναείστε υποψήφοι για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Να ξεκινήσω με τον πρόεδρο του κόμματος. Ίσως είναι πιο εύκολη η απάντηση. Κοιτάξτε, εμείς ως κίνημα Ελλάδα ο άλλος δρόμος θα συμμετάσχουμε στις ευρωεκλογές. Θα έχουμε το δικό μας ψηφοδέλτιο και θα επιδιώξουμε την εκλεγούμε στο Ευρωκοινοβούλιο. Το ψηφοδέλτιό μας είναι ανοιχτό σε συνεργασίες όχι με κόμματα, αλλά με πρόσωπα τα οποία θα είναι κοντά στις θέσεις τις δικές μας, ούτως ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια πάρα πολύ δυνατή παρουσία κατά τη διάρκεια των ευρωεκλογών. Επομένως, είναι ξεκάθαρος ο στόχος τον οποίο έχουμε, ετοιμαζόμαστε οργανωτικά. Από εκεί και πέρα είναι θέμα των Ελλήνων πολιτών, αν θα μας στηρίξουν ή θα κάνουν άλλες επιλογές. Εσείς θα είστε ο επικεφαλής του ευρωψηφοδελτίου σας? Στην πράξη δεν υπάρχει επικεφαλής, κατά την έννοια ότι εφόσον θα υπάρχει ο σταυρός προτίμησης, όλοι θα έχουν την ευκαιρία να δείξουν μια άμυλα και όποιος πάρει περισσότερους σταυρούς θα εκλεγεί. Από εκεί και πέρα, σαν κίνημα, εμείς θα έχουμε συμμετοχή, αλλά είμαστε ανοιχτοί και σε συνεργασίες με άλλες προσωπικότητες. Ωραία. Κύριε Χρυσόγωνε, εσείς. Εντάξει, για μένα η συμμετοχή στην πολιτική δεν είναι αυτός ο σκοπός. Έχω θέσει υποψηφιότητα μία και μόνη φορά στη ζωή μου για οποιοδήποτε δημόσιο αξίωμα το 2014 και εκλέχθηκα ευρωβουλευτής, διότι θεώρησα ότι μπορούσα να κάνω κάτι συγκεκριμένο, δηλαδή να προβάλλω τα ζητήματα που έθεταν τα εφαρμοζόμενα στην Ελλάδα προγράμματα σε σχέση με θεμελιώδη δικαιώματα που κατοχυρώνει το ίδιο το ευρωπαϊκό δίκαιο. Αυτό το έκανα με όση επιτυχία μπορούσα. Από εκεί και πέρα, με βάση τα σημερινά δεδομένα, η προοπτική μου είναι η επιστροφή στο Πανεπιστήμιο και στη δικηγορία. Δεν θέλετε δηλαδή να ξαναείστε υποψήφιος? Κοιτάξτε, θα μπορούσα να ξαναείμαι υποψήφιος για οποιοδήποτε δημόσιο αξίωμα. Δεν λέω σώνει και καλά για την Ευρωβουλή. Για οποιοδήποτε δημόσιο αξίωμα, μόνο εάν εκτιμούσα ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να συμβάλλω σε μια συλλογική προσπάθεια να αλλάξουμε σελίδα για τη χώρα. Αυτή τη στιγμή δεν βλέπω να συντρέχουν τέτοιες προϋποθέσεις, άρα επαναλαμβάνω με βάση τα σημερινά δεδομένα, η προοπτική είναι η επιστροφή στο Πανεπιστήμιο και στη δικηγορία. Εύχομαι να αλλάξετε γνώμη, γιατί εγώ δεν θέλω να φύγετε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πραγματικά. Έχετε λίγο χρόνο να το σκεφτείτε. Πάμε στην κυρία Σοφία Σακοράφα, να μας πει και η κυρία Σακοράφα τις προθέσεις της. Θα θέλετε να είστε ξανά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο? Κυρία Δεμεντή, ποιος δεν θα ήθελε να είναι ξανά? Σωστό. Και ευρωβουλευτής και βουλευτής και, εν πάση περιπτώσει, σε μια θέση που θα μπορούσε να προσφέρει στα κοινά. Θα λέγε ψέματα.
Το ίδιο ισχύει και για μένα. Όμως αυτή τη στιγμή είμαι μια ανεξάρτητη βουλευτής για συγκεκριμένους λόγους, τους οποίους γνωρίζει ο ελληνικός λαός, δεν χρειάζεται να τους αναφέρω αυτή τη στιγμή. Διαφώνησα κάθετα με την πολιτική που εφαρμόζει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα πρέπει να ομολογήσω ότι δεν είμαι Δον Κιχώτης για να πιστεύω ότι μόνη μου θα σώσω τον κόσμο. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα. Πιστεύω στις συλλογικές διαδικασίες. Θα γυρίσω πίσω στην Ελλάδα, είναι σίγουρο, γεμάτη, καταρχήν με ζωντάνια, πολύ ζωντανή και γεμάτη με εμπειρία που θα μπορώ να τη χρησιμοποιήσω. Θα ξανασυνεχίσω να βρίσκομαι στον δρόμο και να διεκδικώ τα δίκαια και τα δικαιώματά μου, τα δικά μου, της οικογένειάς μου, των παιδιών μου, των συμπολιτών μου που πιστεύουν τα ίδια πράγματα που πιστεύω κι εγώ. Και θα δούμε. Πιστεύω ότι είναι όριμες οι συνθήκες για να δημιουργηθεί αυτό που πριν από χρόνια λέγαμε και που ο ΣΥΡΙΖΑ δυστυχώς το καταράκωσε, αυτό το νέο μέτωπο, τη σύμπραξη δηλαδή όλων εκείνων των δυνάμεων, οι οποίες θα μπορέσουν να σταθούν απέναντι σε αυτή τη λέλαφα που καταστρέφει, που καταστρέφουν τα μνημόνια και οι πολιτικές που εφαρμόζονται. Δεν θα μείνω σταθερή, δεν θα μείνω ακίνητη, διότι δεν είμαι και από τους ανθρώπους που μπορώ να κάτσω ήσυχη και να πω ότι okay, έφτασα κάπου και τώρα έχω τελειώσει. Ίσως είναι ένα βήμα για να κάνω κάτι καινούριο. Εάν κάποια παράταξη που είναι πιο κοντά σε εσάς σας έκανε κάποια πρόταση για να μπείτε στο Ευρωψηφοδέλτιο, θα δεχόσασταν? Κοιτάξτε να δείτε, ένας που κάει και στο χυλό φυσάει και τη γιαούρτη. Θα είμαι πάρα πολύ προσεκτική στις επιλογές και κυρίως στις συμφωνίες που θα γίνουν. Γιατί βεβαίως, όταν συνεργάζεσαι με κάποιο κόμμα, είναι σαφές ότι δεν πρόκειται να. Και δεν υπάρχει περίπτωση να συμφωνήσεις σε όλα όσα εκείνοι πρεσβεύουν. Εάν στα περισσότερα από αυτά και κυρίως στο να σωθεί η χώρα, να βοηθήσουμε μάλλον ένα βήμα παραπέρα για να σωθεί η χώρα, συμφωνήσουμε σε αυτό, τότε ναι, ίσως υπάρχει μια περίπτωση και μια δυνατότητα να συμπράξω με κάποιον για να κατέβω στις επόμενες εκλογές. Αλλιώς θεωρώ δεν θα χάσει Βενετία Βελόνη. Είναι σίγουρο ότι η Σακοράφου, αν δεν κατέβει στις ευρωεκλογές, αν δεν κατέβει στο Εθνικό Κοινοβούλιο, δεν θα χαθεί τίποτα για την Ελλάδα. Είναι σίγουρο θα υπάρξουν άλλοι άνθρωποι, πιο νέοι, με περισσότερη ζωντάνια, με όραμα, με δυνατότητες, με όλα αυτά για να προσφέρουν τα ίδια που θα προσφέρα εγώ. Εγώ να ευχηθώ να είστε πάλι υποψήφια. Ευχαριστώ πολύ. Θέλουμε να σας έχουμε και εσάς εδώ. Ευχαριστώ. Πάμε και σε εσάς τώρα, κυρία Καϊλή. Έχουμε διαβάσει πολλά δημοσιεύματα. Θέλω να μου πείτε εσείς, επειδή είστε ιδιαίτερα δραστήρια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχετε δεχτεί πολλά συγχαρητήρια για τη δουλειά που κάνετε στις νέες τεχνολογίες. Εσείς θα θέλατε να είστε ξανά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο? Προσέξτε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ρωτάω. Όχι γενικότερα στο ελληνικό ή για δήμαρχος ή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Από ό,τι κατάλαβα, όλοι θα θέλαμε να είμαστε εδώ, καθώς έχουμε ξεκινήσει μια μεγάλη προσπάθεια και είμαστε οι πρώτοι ευρωβουλευτές που έχουμε εκλεγεί με σταυρό από τους Έλληνες. Είναι που μεγάλη σημαίνει τιμή. Ότι αγωνιστήκατε, τρέξατε σε όλη την Ελλάδα, αφουγκραστήκατε τα προβλήματα όλης της Ελλάδας και όχι όπως με τους, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο που πάνε σε 10 δήμους και κάνουν τον προεκλογικό τους αγώνα. Απευθύνεσαι σε ένα εθνικό κοινό πλέον, σε μια εθνική κάλπη και οι μάχες που δώσαμε σε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό ήταν κοινές. Διαφωνήσαμε σε κάποια πράγματα, αλλά κατά τα άλλα ως Έλληνες νομίζω εδώ μπορέσαμε και συνεργαστήκαμε εξαιρετικά, γιατί όλοι μας έχουμε αυτό το βάρος της ευθύνης, της προσωπικής επιλογής από τους Έλληνες. Οπότε ναι, και εγώ θα ήθελα να συνεχίσω φυσικά εδώ. Αυτό έχω ζητήσει και από την παράταξή μου και εφόσον θα είναι και με σταυρό η επόμενη εκλογική διαδικασία, όπως όλα δείχνουν, νομίζω αυτό και θα γίνει στο επόμενο διάστημα, όταν οριστικοποιηθούν και αυτές οι αποφάσεις και οι λίστες. Ωραία. Πάμε τώρα λίγο να συζητήσουμε για τα θέματα της ευρωπαϊκής και της ελληνικής πραγματικότητας. Κύριε Χρυσόγωνε, κάνατε μία παρέμβαση για το υπερταμείο. Θέλω να εξηγήσουμε λίγο και στους τηλεθεατές, επειδή ακούμε, ο καθένας για την περιοχή του, το βλέπω και στα social media, κάποια έκταση από την Καλαμάτα μπήκε στο υπερταμείο, κάποιοι αρχαιολογικοί χώροι μπήκαν στο υπερταμείο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει πολύ απλά ότι μπορούν να εκποιηθούν. Και δυστυχώς βλέπουμε ότι εκχωρήθηκαν στο υπερταμείο πολιτιστικοί θησαυροί, οι οποίοι βρίσκονται εκτός συναλλαγής, όπως είναι η Ροτόντα της Θεσσαλονίκης. Όταν λέτε εκτός συναλλαγής, τι εννοείτε? Τα μνημεία πρώτου 1453, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, είναι πράγματα εκτός συναλλαγής. Δεν μπορούν να αποτελέσουν
αντικείμενο αγοραπολισίας. Παγκόσμια πρωτοτυπία. Και βεβαίως η Ροτόντα είναι ένα κτίσμα του 3ου ή αρχών του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, περίπου το 300 δηλαδή, πολύ πριν από το 1453, άρα είναι πράγμα εκτός συναλλαγής, το οποίο δεν μπορεί καν να απολυθεί. Ανήκει και οφείλει να ανήκει στο Διενεκές κατά κυριότητα στο κράτος. Εν τούτης εκχωρήθηκε στο υπερταμείο με τις διαδικασίες αυτές και συνεπώς υπάρχει ο κίνδυνος εκποίησεώς της, ούτε λίγο ούτε πολύ. Τουλάχιστον αν επιβεβαιωθούν οι πολύ σοβαρές ενδείξεις που υπάρχουν ότι πράγματι έχει γίνει εκχώρησή της στο υπερταμείο. Επίσης έχει εκχωρηθεί στο υπερταμείο ο Λευκός Πύργος, μια και μιλάμε για τη Θεσσαλονίκη. Ο Λευκός Πύργος Σημειωτέων είναι κτίσμα της εποχής της Τουρκοκρατίας, μην γελάτε. Είναι μετά το 1453. Άρα θεωρητικά. Εγώ, κύριε συνάδελφε, δεν γελάω. Εγώ για το μόνο που γελάω είναι ότι όλα αυτά περιέχονται σε κωδικούς και δεν γνωρίζει κανείς τι ακριβώς είναι προς εκποίηση. Αυτό νομίζω ότι όφιλε. Υπάρχουν όμως πολύ σοβαρές ενδείξεις και δεν έχει διαψευστεί κιόλας ότι πράγματι ανταποκρίνονται οι κωδικοί. Λοιπόν, έχει πωληθεί ο Λευκός. Έχει μεταβιβαστεί, συγγνώμη, ο Λευκός Πύργος στο υπερταμείο. Άρα να πωληθεί, έτσι. Υπάρχει κίνδυνος να πωληθεί. Γιατί φαντάζεται πως θα θέλει να πωληθεί. Λοιπόν, τώρα. Ποιο θα θέλει να τον αγοράσει. Έχω εγώ να πω. Να ρωτήσω εγώ κάτι. Λοιπόν, ας πούμε ότι αυτά όλα, αν λέμε ομιγέννητο, βγουν σε πληστηρία. Ποιο θα τα αγοράσει αυτά. Θα μπορούσε να πει. Ιδιώτες από άλλες χώρες. Μπορώ να πω κάτι. Ή οποιοδήποτε ενδιαφερόμενοι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, το θέμα δεν είναι τι θα γίνει, εάν γίνει. Όχι, ελπίζω να ότι δεν θα φτάσουν. Ελπίζω ότι δεν θα φτάσουν εκεί. Αλλά και μόνο το γεγονός ότι η κυβέρνηση έφτασε να εκχωρήσει με υπουργική απόφαση, χωρίς να έχει υπάρξει καμία δημοσιότητα. Η Ακρόπολη έχει εκχωρηθεί. Η Ακρόπολη ή δεν το ξέρουμε. Όχι. Η Ακρόπολη όχι, εξ όσων γνωρίζει. Εξ όσων γνωρίζω, έτσι. Ναι, προς το παρόν. Γιατί αλλά, αφού δεν έχει απαντηθεί. Μιλάμε τώρα για πράγματα αδιανόητα. Δηλαδή, τα οποία δείχνουν, αν μη τι άλλο, ότι λείπει στοιχειώδης σοβαρότητα στους κυβερνητικούς χειρισμούς. Να πω κάτι. Ναι, ναι. Έβλεπα ένα βίντεο γιατί με τον Κώστα συμμετείχαμε 31 Μαΐου του 2011 στη μεγάλη εκδήλωση του Μίκη Θεοδωράκη, ήμασταν ομιλητές στα προπήλαια. Εκεί λοιπόν είπα ότι έχουν υποθηκεύσει μέχρι και την Ακρόπολη, γιατί το ξανά είδα το βίντεο. Και μετά 11 Ιουνίου του 2011, λίγες μέρες μετά, μιλούσα στην πλατεία Αριστοτέλους. Και ξανά βάλω το βίντεο και είχα πει ότι θα πουλήσουν μέχρι και το Λευκό Πύργο. Τότε αυτά θεωρήθηκαν τραβηγμένα. Με βάση όμως κάποιες αναλύσεις που είχαμε κάνει και ο Κώστας και εγώ, γύρω από το θέμα της παρέτησης που έκανε η χώρα από την ασυλία λόγω εθνικής κυριαρχίας με το πρώτο μνημόνιο, δηλαδή τα πράγματα εκτός συναλλαγής όπως εξήγησε ο Κώστας, τα οποία υποτίθεται μπορεί να πουληθούν, επειδή έγινε άρση ασυλίας λόγω εθνικής κυριαρχίας. Σημαίνει και είχαμε αναλύσει τότε ότι υπό όρους και προϋποθέσεις θα μπορούσαν οι δανειστές αυτά να τα εκποιήσουν. Όταν λοιπόν, σε τρίτους ενδιαφερόμενους. Όταν λοιπόν αυτά γράφτηκαν και γράφτηκαν το 2010, γιατί κάναμε μια άλλη εκδήλωση, ψάχνω τα παλιά, στο Δικηγορικό Σύλλογο τον Ιούλιο του 2010, και είχαμε γράψει όλα αυτά, πολλοί μας θεωρούσαν ότι όλα αυτά είναι τραβηγμένα, είναι απίθανα, δεν γίνονται. Δυστυχώς, φτάσαμε στο σημείο να είναι μέσα στο υπερταμείο ο Λευκός Πύργος, να είναι αρχαιολογικά μνημεία και πλέον και λόγω της άρσης της ασυλίας λόγω εθνικής κυριαρχίας θεωρητικά θα μπορούσαν αυτά να εκποιηθούν. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε πώς αντιμετωπίζεται αυτή η κατάσταση, γιατί η κυβέρνηση λέει ότι δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Εγώ θεωρώ ότι το πρόβλημα είναι τεράστιο και τελειώνω με αυτό. Νομίζω ότι αυτό το οποίο θα κάνουν είναι κάτι που είχε γράψει ο Κώστας ο Μπέης στην ίδια εκδήλωση που κάναμε στο Δικηγορικό Σύλλογο, ότι θα χορηγήσουν δικαίωμα εκμετάλλευσης επί της αξιοποίησης των μνημείων το οποίο θα εισπράττουν οι δανειστές. Αλλά ό,τι και να είναι, είναι απαράδεκτο, είναι ξεπούλημα της εθνικής περιουσίας. Ναι, κυρία Σαββαράφα. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε κάτι που για μένα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Την ασυλία του προσωπικού, του Διοικητικού Συμβουλίου, του συγκεκριμένου ταμείου. Δηλαδή, έρχεται η Τρόικα, η θεσμοί όπως λέει η κυβέρνηση, και δίνει ασυλία, δηλαδή κανείς δεν μπορεί να διεκδικήσει ποτέ από αυτούς τους ανθρώπους στα δικαστήρια τα εγκλήματα που θα έχουν κάνει πουλώντας αυτού του είδους τα μνημεία και την περιουσία της Ελλάδας. Αυτό προσγνώσει και συμμόρφωση όλων μας και να ξέρουμε
για το αύριο μας και τι θα ψηφίσουμε αλλά και τι θα διεκδικήσουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν μπορεί να είναι στο απειρόβλητο όλοι αυτοί που καταστρέφουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Άρα δηλαδή έτσι. Αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να εκποιήσουν ό,τι θέλουν και να μην τους αγγίξει κανείς. Και να μην έχουν συνέπειες μετά. Να μην τους αγγίξει κανείς. Αυτή είναι η τραγωδία μας. Ένα είναι αυτό και το δεύτερο. Να προσθέσω, αν μπορώ να προσθέσω σε όλο αυτό, ότι κάποτε είχαμε έτσι πάλι πολύ μεγάλα χρέη. Δεν ξεπουλήσαν κανένα μονοπόλιο της χώρας. Δεν το ξεπουλήσανε. Όταν έλεγε κάποτε, πότε εννοείται περίπου. Την εποχή των σπίρτων, το θυμόσαστε. Θυμόσαστε τα ελληνικά σπίτα. Υπήρχε φόρος επάνω που πηγαίνει υπέρ των δανειστών. Ξεχρεώσαμε και τελειώσαμε. Δεν πουλήσανε τίποτα. Τώρα πουλάνε για τα επόμενα 114 χρόνια. Δεν θα έχει τίποτα η χώρα στα χέρια της. Αυτή είναι η τραγωδία μας. Κυρία Καϊλή. Τι να πω, εγώ δεν θεωρώ ότι μόνο τα μνημεία είναι ξεπούλημα. Ξεπούλημα είναι υποδομές, είναι τα πάντα, τρένα, τα αεροπλάνα. Είδε, βλέπετε που έχει φτάσει, οι τράπεζες, νοσοκομεία. Άρα, τα μνημεία απλώς είναι ένα εξώθαλμο παράδειγμα για την πολιτική που έχει επιλέξει να ακολουθήσει αυτή η κυβέρνηση και να αρκείται στο να μπορέσει να με τις ληξιπρόθεσμες, με αυτό το ξεπούλημα, να μπορέσει να κρατηθεί στην εξουσία, παρατείνοντας και μεταθέτοντας το πρόβλημα στο μέλλον. Καθώς είναι γνωστό και κατά κοινή ομολογία στην Ευρώπη, όλοι γνωρίζουν πως η Ελλάδα δεν έχει ξεφύγει από το πρόβλημα, πέρα από τα τυπικά. Είμαστε σε ενισχυμένη εποπτεία. Και αυτό σημαίνει ότι όλοι γνωρίζουν ότι τα οικονομικά είναι με έναν τρόπο τακτοποιημένα προσωρινά, αλλά όχι σωστά λυμένα, χωρίς να έχουν γίνει οι σωστές μεταρρυθμίσεις. Και να σας πω την αλήθεια, νομίζω ότι θα το βρούμε δυστυχώς μπροστά μας. Και αν γίνουν και όλες αυτές οι πωλήσεις που εδώ συζητάμε, δεν θα έχει μείνει και τίποτα. Θα έχουν αποθηκεύσει τη δουλειά και τους μισθούς των παιδιών μας. Νομίζω ότι αυτό που χρειάζεται, και το έχω πει πολλά χρόνια τώρα, γιατί είμαστε όλοι από την αρχή της κρίσης εδώ και στην Ευρώπη αλλά και προηγουμένως, χρειάζεται εθνική συνεννόηση, χρειάζεται μια προσπάθεια να βάλουμε 10 προτεραιότητες και να δουλέψουμε με μια εθνική στρατηγική. Αυτό που γίνεται να παραμείνει με μικροπολιτικές μια κυβέρνηση στην εξουσία απλώς για να κερδίσει χρόνο, θα μας οδηγήσει δυστυχώς σε χειρότερες καταστάσεις στο μέλλον. Υποθηκεύουμε το μέλλον των παιδιών μας. Να αλλάξουμε λίγο θέμα. Μιλήσατε τη Δευτέρα για τη νέα τεχνολογία και είπατε ότι η νέα τεχνολογία είναι κάτι εξαιρετικό. Τώρα, το πώς τη χρησιμοποιούμε είναι μια διαφορετική ιστορία. Πείτε μας δύο λόγια εντάχει για να προλάβουν να μιλήσουν όλοι. Κοιτάξτε, κάθε τεχνολογία, ναι. Ακόμα και τεχνολογία αναγνώρισης του προσώπου, αν την κάνει κανείς για επιστημονική έρευνα ή για ασθένειες ή για να προβλέψει μια καρδιακή προσβολή, ένα κεφαλικό ή οτιδήποτε άλλο. Είναι για καλό σκοπό. Αν κανείς τη χρησιμοποιεί για να παρακολουθεί τους πολίτες. Τώρα στο μυαλό μου έρχεται φυσικά η ιστορία που έγινε στην Ελλάδα πρόσφατα με τον κύριο Λαφαζάνη. Δεν εννοώ αυτό. Λοιπόν, αν τεχνολογία, η κάμερα χρησιμοποιηθεί για να παρακολουθείτε οι πολιτικοί στο τι κάνουν και να μαζεύονται στοιχεία, καθώς σωκοματικά θεωρείται ότι πρέπει να ενισχύσουμε την επιχειρηματολογία μας για το κοινό στο οποίο απευθυνόμαστε. Προφανώς είναι κακή επιλογή να χρησιμοποιήσει κανείς την κάμερά του. Η τεχνολογία λοιπόν εξαρτάται πώς κανείς θέλει να τη χρησιμοποιήσει. Έχουμε φοβερές εξελίξεις, μπορούν να μας δώσουν εργαλεία για να λύσουμε πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα. Και το ένα παράδειγμα που το λέμε αρκετές φορές στην εκπομπή σας είναι ότι. Εσείς ασχολείστε με το blockchain. Πάνω από, πάνω από 100 δισεκατομμύρια. Μα γιατί ασχολήθηκα όμως, γιατί οι τράπεζες δεν θέλουν να αφήσουν καθόλου έλεγχο. Είμαστε η μόνη χώρα που μέχρι πρόσφατα ήμασταν σε capital control. Σε capital controls, η Κύπρος έκλεισαν οι τράπεζές της και δεν προστατεύτηκαν οι άνθρωποι που είχαν τις αποταμιεύσεις τους εκεί. Και ξαφνικά υπάρχει μια τεχνολογία που σου λέει: εντάξει, μπορώ λοιπόν να έχω ένα πιο αποκεντρωμένο σύστημα τεχνολογικά, ώστε να μην κινδυνεύεις να αποφασίσει κάποιος μία μέρα να κλείσει και να σου μηδενίσει το λογαριασμό σου, την ασφαλειά σου, το μέλλον σου, τη σύνταξή σου. Ωραία. Κύριε Μαριά, εσείς κάνατε μία παρέμβαση για την περικοπή των συντάξεων. Πιστεύετε ότι θα μειωθούν ή θα πάρει παράταση η ελληνική κυβέρνηση εν ώψη των εκλογών? Εγώ πιστεύω ότι το μήνυμα πρέπει να είναι κάτω τα χέρια από τις συντάξεις. Πρώτα απ' όλα κοινωνικά, διότι οι συνταξιούχοι έχουν καταστραφεί και έχουν μειωθεί οι συντάξεις τουλάχιστον κατά 40%. Παίνονται. Υπάρχει πάνω από 1.200.000 συνταξιούχοι που παίρνουν 500 ευρώ μεικτά το μήνα. Αντιλαμβάνεστε πλέον ότι είναι σε μια κατάσταση τραγική. Δεύτερον, αποδεικνύει η ίδια κυβέρνηση με βάση αυτά που λέει ότι δημοσιονομικά δεν υπάρχει κανένα θέμα, διότι υπάρχουν κεφάλαια, υπάρχουν τα κονδύλια, θα κάνει υποτίθεται υπερπλεώνασμα, άρα για ποιο λόγο να το κόψει.
Τρίτον, στο κομμάτι το διαρθρωτικό που εμφανίζεται, δεν έχει καμία λύση, δεν είναι η μείωση των συντάξεων. Υπάρχουν άλλοι τρόποι, όπως είναι η ανακεφαλαιοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων και άλλες δυνατότητες. Άρα λοιπόν, εμείς πρέπει να απαιτούμε και φαντάζομαι όλοι στο τραπέζι αυτό απαιτούν, ότι δεν θα πρέπει να γίνει καμία περικοπή συντάξεων. Από εκεί και πέρα η κυβέρνηση παίζει το παιχνιδάκι, παριστάνει τον Πόντιο Πιλάτο, κατέβασε δύο γραμμές προσχέδιο προϋπολογισμού, μία να κόψει συντάξεις, μία να μην κόψει, και εμπέζει τους ίδιους συνταξιούχους και αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει δημοσιονομική κυριαρχία, όπως μας είπε, μια και υποτίθεται βγήκαμε από τα μνημόνια. Λοιπόν, αν υπάρχει δημοσιονομική κυριαρχία, ας προχωρήσει να καταργήσει τον νόμο περικοπών των συντάξεων για να τελειώνουμε. Ναι, 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 κυρία Σακοράφα. Ναι. Ήθελα να πω κάτι, ότι τώρα, την ώρα που μιλάμε εδώ, μέσα στην αίθουσα διεξάγεται η συζήτηση για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Και επειδή δεν είχαμε ούτε. Δεν μπορέσαμε να πάρουμε χρόνο, γιατί ξέρετε πώς μοιράζεται ο χρόνος, αλλά ούτε πράσινες κάρτες είχε. Ούτε και είναι ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, από το οποίο θα είναι ένα κοινό για, για όλη την Ευρώπη, το ίδιο ποσό για όλους τους χώρες. Προσωπικά θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση στους συναδέλφους, γιατί τους άκουσα πραγματικά ότι στηρίζουν το ελάχιστο εισόδημα, ότι πιστεύουν πραγματικά. Το ίδιο είπε και η κυρία Επίτροπος, το ίδιο είπε και το Συμβούλιο. Ένα ελάχιστο εισόδημα που θα πρέπει να διασφαλίζεται για τους Ευρωπαίους πολίτες, οι οποίοι σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας. Πώς μπορούν μέσα σε μια αίθουσα που όλοι αυτοί οι βουλευτές στηρίζουν αυτό το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, την ίδια στιγμή να αποδέχονται στην Ελλάδα να περικόπτονται οι συντάξεις που αναφέρθηκε προηγουμένως ο κύριος Μαριάς, να περικόπτονται οι συντάξεις στα άτομα με ειδικές ανάγκες και κυρίως να περικόπτονται συντάξεις χειρίας. Δηλαδή, σε μια οικογένεια που αποφασίστηκε το ένα μέλος να φροντίζει τα παιδιά, να τα μορφώνει και να τα μεγαλώνει για να τα αποδώσει σε μια κοινωνία για να μπορούν να είναι αποδοτικά, και το δεύτερο μέλος εργάζεται και για κάποιο λόγο φεύγει από αυτή τη ζωή, η γυναίκα η οποία είναι υποχρεωμένη να μεγαλώσει τα παιδιά πρέπει να πεταχτεί στα σκουπίδια. Θα ήταν η ερώτησή μου τι άποψη έχουν για αυτό το πράγμα, που δεν μου επιτρέψανε βεβαίως, και θα ήθελα πραγματικά να πάρω μια απάντηση μέσα από αυτό το κοινοβούλιο που θεωρητικά και πρακτικά υποστηρίζει όλους τους αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κανένας Έλληνας Ευρωβουλευτής δεν πήρε χρόνο σε αυτή. Εγώ πάντως δεν πήρα, αλλά δεν είχε και κάτι διά, οπότε... Δεν μπορέσαμε, θέλαμε πάρα πολύ. Επιτρέψτε μου να κάνω μια παρέμβαση σε αυτό. Εγώ αισιοδοξώ ότι τελικώς οι συντάξεις, μάλλον όχι τελικώς, ότι προσωρινά σε αυτή τη φάση οι συντάξεις μπορεί να διασωθούν. Για ένα εξάμηνο δηλαδή. Ναι, μπορεί να οι εταίροι μπορεί να δώσουν μια παράταση στην πραγματικότητα, στην εφαρμογή του μέτρου, διότι υπάρχουν σκοπιμότητες σε σχέση με την παραμονή της κυβέρνησης Τσίπρα στην εξουσία για τους επόμενους μήνες. Αλλά με αυτό δεν λύνεται το πρόβλημα. Το πρόβλημα του ασφαλιστικού συστήματος στην Ελλάδα είναι πολύ βαθύτερο. Το πρόβλημα του ασφαλιστικού συστήματος είναι ότι έχουμε πολλούς συνταξιούχους σε σχέση με τους ενεργούς εργαζόμενους. Έχουμε και το πρόβλημα υπογεννητικότητα. Είναι βασικό αυτό, μισό, για να φτάσουμε εκεί. Όχι, πριν φτάσουμε στην υπογεννητικότητα. Στοιχεία πλέον, ναι. Η οικονομία της Ελλάδας δεν παράγει επαρκή αριθμό θέσεων εργασίας. Έχουμε 3.700.000 εργαζόμενους. Για να δουλέψουν. Σε έναν Φυσικό. Πληθυσμό. Δεν υπάρχουν δουλειές για τον κόσμο. Ναι, πολύ απλά. Σε έναν πληθυσμό 11 εκατομμυρίων, δηλαδή έχουμε περίπου 33% του συνολικού πληθυσμού να εργάζεται και να πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές, αν και αυτό είναι λίγο συζητήσιμο το αν για όλους πληρώνονται οι ασφαλιστικές εισφορές, τη στιγμή που ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 43%. Mm-hmm. Δηλαδή, για να είμαστε στο μέσο όρο της Ένωσης, θα έπρεπε να έχουμε τουλάχιστον άλλο 1.000.000 θέσεις εργασίας. Mm-hmm. Και από την άλλη μεριά, έχουμε 2.700.000 συνταξιούχους, ίσως και λίγο παραπάνω τώρα. Mm-hmm. Δηλαδή, για κάθε συνταξιούχο αναλογούν μόλις 1,3 ή 1,4 εργαζόμενοι. Πώς θέλετε να βγει αυτή η εξίσωση? Πόσες ασφαλιστικές εισφορές να πληρώσει ο κάθε εργαζόμενος ή και ο εργοδότης? Έχουμε μία εκδήλωση δεν σε 10 μέρες και θα υπάρξει δεν πρόταση. Βγαίνει σε καλό, ευχαρίστως, με αυξημένους κοινωνικούς πόρους. Όταν στους θερμοθετήσεις βγαίνει αυτό. Δεν υπάρχουν μαγικοί κοινωνικοί πόροι. Η άποψή μου είναι ότι για πάνω να βγει πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ σε κοινωνικούς πόρους, οι οποίοι δυστυχώς... Οι οποίοι μέχρι το 2002 εισπράττονται, ενώ τώρα καταργήθηκαν από τη Νέα Δημοκρατία για τους άλλους. Αν μου επιτρέπετε, λοιπόν, η άποψή μου είναι ότι για να μπορέσει να επιβιώσει το ασφαλιστικό μας σύστημα και να μην δίνει φιλοδορήματα τύπου ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, δηλαδή θα μιλάμε για 200 ευρώ το μήνα, για τέτοιο πράγμα συζητούν τώρα. Ναι. Λοιπόν, για να μπορέσει να δίνει συντάξεις και όχι φιλοδορήματα, θα πρέπει
να ανακτήσουμε την εργασία, να ανακτήσουμε την απασχόληση. Για να ανακτήσουμε την εργασία, πρέπει να έρθουν επενδύσεις. Πρέπει να βρούμε ένα παραγωγικό μοντέλο. Ναι. Να έρθουν επενδύσεις, αλλά όχι απλώς να έρθουν επενδύσεις. Αυτοί που θα επενδύσουν τα λεφτά τους, να μπορέσουν να έχουν και μια προοπτική ότι θα τα πάρουν πίσω και ότι θα πάρουν και ένα εύλογο κέρδος. Για να γίνουν αυτά, πρέπει η χώρα να βρει παραγωγικό μοντέλο. Να πάρουν και τα ρίσκα τους όμως. Γιατί το πρόβλημα της χώρας. Να πάρουν και τα ρίσκα τους, ναι. Αλλά, αυτό θα χρειαστεί πάνω από ένα ρίσκο ολογισμένο. Λοιπόν, η ουσία ποια είναι. Το πρόβλημα της χώρας δεν ξεκίνησε δυστυχώς ούτε το 2010 που μπήκαμε σε καθεστώς μνημονίου, ούτε καν το 2000 που μπήκαμε στην Ευρωζώνη. Ξεκίνησε πολύ νωρίτερα. Το πρόβλημα της χώρας ξεκίνησε από τη δεκαετία του 80. Θα κόβει συντάξει, θα κάνει 5 χρόνια μετά μέχρι να έχει απασχόληση. Δηλαδή πρέπει να βρει και για το αύριο. Εγώ θεωρώ ότι για τώρα η περικοπή των συντάξεων είναι περιττή και αντιπαραγωγική. Ωραία. Αλλά το ζήτημα δεν είναι το τώρα. Το ζήτημα είναι τι θα γίνει σε 10, σε 20, 30 χρόνια. Πρέπει να βλέπουμε το μέλλον της χώρας. Όχι μόνο την εκλογική ορίζοντα. Στα 10 χρόνια συμφωνούμε. Στην πενταετία με βάση αυτά που λες πρέπει να κοπούν οι συντάξεις. Επίτρεψε μου. Να συμφωνήσουμε για να συγκεράσουμε αυτά τα δύο. Το πρόβλημα της χώρας ξεκίνησε για να τουλάχιστον το από τη δεκαετία του 80 συμφωνούμε που αρχίσαμε να χάνουμε το παραγωγικό μας μοντέλο. Αυτό αρχίσαμε, πρέπει να υπάρχει διότι μπήκαν και όχι τόσο από πράγματα που κάναμε εμείς, από πράγματα που κάναν άλλοι, διότι είμαστε σε ένα παγκόσμιο χωριό. Από το γεγονός ότι η Νοτιοανατολική Ασία, Κίνα και σε λίγο και η Ινδία, η Λατινική Αμερική και η Υποσαχάρια Αφρική άρχισαν να μπαίνουν πολύ πιο έντονα στον παγκόσμιο καταμερισμό εργασίας και να προσφέρουν φτηνή εργασία σε τιμές πολύ φτηνότερες από αυτές που θα μπορούσαμε να προσφέρουμε εμείς, γιατί υπάρχει κόσμος. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει, έχουμε και τρομερή υπογεννητικότητα. Λοιπόν, άρα, τι θα πρέπει να γίνει. Θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να λειτουργήσουμε παράγοντας διεθνώς ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες σε ευρύτερη κλίμακα από ό,τι το κάνουμε σήμερα. Και είναι ελάχιστη η παραγωγή τώρα στην Ελλάδα. Και πιστεύω ότι οι τρόποι υπάρχουν. Δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε την πυρίτιδα. Μπορούμε να δούμε τι καλύτερο κάναν οι άλλοι μεσογειακοί από εμάς. Πόσα χρόνια θα δίπλα μας, οι Κύπροι. Οι Κύπροι τι έχουν καταφέρει ή κάνουν καλύτερο. Τι παράγουμε σε αυτή τη χώρα. Τι παράγουμε στην Ελλάδα. Μόνο παροχή υπηρεσιών έχουμε αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε τίποτα άλλο. Σωστό. Είχαμε και την καταστρέψαμε την παραγωγή. Ακόμα και την παροχή υπηρεσιών θα μπορούσαμε να την έχουμε σε ευρύτερη κλίμακα. Παραδείγματος χάρη, θα μπορούσαμε να έχουμε δεύτερη κατοικία, θερινή κατοικία για Ευρωπαίους και όχι μόνο, ιδίως συνταξιούχους, αλλά όχι και μόνο συνταξιούχους. Οι Κύπροι, ας πούμε, που σας έλεγα, έχουν πουλήσει πάνω από 100.000 δεύτερες κατοικίες σε ξένους. Αυτό είναι ένας πνεύμονας για την κυπριακή οικονομία, σταθερός πνεύμονας. Αλλά και εμείς έχουμε πουλήσει. Συμπληρωματικά προς τον τουρισμό. Αγοράζουν εμείς δεν πουλάμε πάντα τίποτα. Εμείς σε πουλάμε μισοτιμής τα αγοράζουν. Εμείς, οι Κινέζοι τα αγγίλια. Εμείς πουλάμε με τα βία 1.000 με 2.000 σπίτια το χρόνο. Είναι αστείο το νούμερο σε σχέση με αυτό που θα μπορούσε να γίνει. Αν η Κύπρος έχει πουλήσει 100.000, εμείς θα έπρεπε να είμαστε σε θέση να έχουμε πουλήσει 1 εκατομμύριο και να έχουμε σταθερούς πελάτες. Γιατί ο τουρίστας φέτος θα πάει στην Ελλάδα, του χρόνου μπορεί να πάει στην Τουρκία ή στην Τινησία. Είμαστε σύμφωνοι ότι χρειάζεται άλλο παραγωγικό μοντέλο. Αλλά για να το κάνει αυτό, για να γίνει όμως χρόνια. Αύριο μεθαύριο στη διετία πρέπει να έχει μια απάντηση. Γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να αλλάξει το μοντέλο. Στη διετία, πρέπει δεν μπορούν να υπάρξουν. Πρέπει να υπάρξουν. Στη διετία δεν μπορεί η Ελλάδα να αλλάξει σελίδα. Μπορεί να αλλάξει σελίδα η Ελλάδα. Για να αλλάξει σελίδα η Ελλάδα χρειάζεται βάθος χρόνου και κυρίως χρειάζεται αλλαγή νοοτροπίας. Χρειάζεται οι πολιτικές δυνάμεις αντί να βλέπουν μόνο τον ορίζοντα των εκλογών, να βλέπουν το μελλοντικό ορίζοντα της χώρας. Έρχονται οι μνημονιακοί και σου λένε μέχρι να έχετε απασχόληση, μέχρι να πιάσετε τα νούμερα που λέτε εσείς. Στα επόμενα 5 χρόνια θα κόψω τη συντάξη, ούτως ώστε μετά την πενταετία, παιδιά, θα το βρούμε. Εμείς πιστεύουμε ότι και τώρα, μέσω των κοινωνικών πόρων, και θα το δεις, θα σου παρατήξω το σχέδιο, άμα επιτρέψεις, θα σου πω. Πρώτα απ' όλα, κοινωνικοί πόροι εισπράττοντος στην Ελλάδα το 2002 της τάξης των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τους κατήργησαν οι κυβερνήσεις στο όνομα της φιλελευθερωποίησης. Το πρόγραμμα το δικό μας λέει ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα να επανακάμψουν οι κοινωνικοί πόροι και να στηριχτεί μεσοπρόθεσμα για να μην κοπούν οι συντάξεις στο κοινωνικό σύστημα. Λεφτόδεντρο δεν υπάρχει. Ούτε λεφτόδεντρο δεν υπάρχει. Ούτε πρόκειται να δούμε. Κοινωνικοί πόροι, πώς εισπράττονται το 2002. Ούτε πρόκειται να δούμε. Εισπράττονται το 2002 γιατί υπήρχαν. Τώρα καταργηθήκαν. Την πρώτη δεκαετία του 2000, από το 2000 μέχρι το 2010, είχαμε βρει ως λεφτόδεντρο τα δανεικά. Δεν ήταν τελείωσε. Ήταν κοινωνικοί πόροι. Ήταν κοινωνικοί πόροι που στήριζαν τα ασφαλιστικά ταμεία. Στο όνομα του νεοφιλελευθερισμού τους κατήργησαν.
Και μπορούν κύριε Μαριά, να επανέλθουν είτε οι ίδιοι είτε επιπλέον. Κύριε Μαριά, λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να κλείσουμε, είμαστε εκτός χρόνου. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Αγαπητοί τηλεθεατές, σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Την επόμενη εβδομάδα και πάλι μαζί σας. Το πρώτο σου χαμόγελο. Η πρώτη σου μέρα στο σχολείο. Η πρώτη σου κατάκτηση. Το πτυχίο σου. Η πρώτη σου προαγωγή. Εδώ και 30 χρόνια διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες με ακαδημαϊκή αξιοπιστία και αναγνωρισμένα πτυχία από διακεκριμένα διεθνή πανεπιστήμια. Οικονομία, διοίκηση, διεθνείς σχέσεις, επικοινωνία, ψυχολογία, αγγλική φιλολογία, διατροφολογία, βιοιατρική, πληροφορική, κινηματογράφος, ναυτιλιακά, τουριστικά. New York College. Εδώ αρχίζουν όλα. New York College. 30 years of excellence. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Τίρανα, Πράγα. Η τριχοφυΐα δεν είναι δεδομένη. Είναι θέμα επιλογής. Μόνιμη ανώδυνη αποτρίχωση. Vivify.